Και να έρχεται η τελευταία πρωταθλήτρια στο SMAC. Η τελευταία Women's Champion του SMAC, η Αμέλεια. Την οποία την τέλειωσε ο Πέρις. Και το τονίζω, πρώην performer, διότι ο κύριος Πέρις έκανε μια ιστορική ανακοίνωση, κακή ανακοίνωση, διότι τέλειωσε το γυναικείο wrestling στην Ελλάδα. Όταν η Power Money έσπασε επίσημα, η Αμέλεια δεν πήρε θέση και είπε: εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, γιατί απλά είναι πρωταθλήτρια. Και μάλλον για εκδίκηση, ο Πέρις τέλειωσε όλη τη γυναικεία κατηγορία του SMAC και απέσυρε τον τίτλο. Η Αμέλεια είναι η τελευταία πρωταθλήτρια. Να δούμε τι έχει να πει η ίδια. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να ήμουν σήμερα εδώ για να γιορτάσω μαζί σας την κατάκτηση του τίτλου μου. Όμως, και εγώ όπως και εσείς ήρθα αντιμέτωποι με κάποιες όχι και τόσο παντελονάτες αποφάσεις. Με αφορμή λοιπόν την ουδετερότητά μου στην ρήξη που επικρατεί στην Power and Money μεταξύ του κύριου Πέρι και του Chris Cass, ο άλλοτε παντελονάτος μεντοράς μου αποφάσισε να καταργήσει τη γυναικεία κατηγορία του SMAC. Όλες τις γυναίκες και τη Σοφία Κάργα που ήθελε να γυρίσει. Δεν είμαι εδώ για να παραπονεθώ όμως, αλλά θέλω να σχολιάσω το επίθετο που χρησιμοποίησε ο κύριος Πέρις όταν ανέφερε τις γυναίκες ως το αδύναμο φύλο. Οι γυναίκες αδύναμες. Εγώ η Αμέλεια αδύναμη που προπονήθηκα πιο σκληρά από τον οποιονδήποτε στην Power and Money, που κατάφερα μόνη μου να κερδίσω τον τίτλο μου χωρίς τη βοήθεια κανενός τη στιγμή που όλοι εσείς χάνατε τους δικούς σας. Έχει δίκιο! Έχει δίκιο! Και έχετε το θράσος να μου ζητάτε να έρθω σήμερα να σας παραδώσω τον τίτλο. Τον τίτλο με τον οποίο πόνεσα και πάλεψα 3 χρόνια για να κατακτήσω. Ως η τελευταία πρωταθλήτρια γυναικών του ΣΜΑΚ θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω την Εύα, τη Σοφία και τη Λία που δώσαν αξία σε αυτόν εδώ τον τίτλο, αλλά και εσάς για τη στήριξη που μας δώσατε αυτά τα 6 χρόνια. Όπα! Όπα! Όπα, αυτό δεν είναι καλό για τον Πέρι. Σίγουρα αυτό δεν είναι καλό για τον Πέρι, γιατί έχει το Κάς. Έχει το Chris Cass. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Αμέλεια? Θα έρθει ο Κάς και θα επαναφέρει τη γυναικεία κατηγορία? Η Αμέλεια δεν πήρε το μέρος του Κάς, αλλά ο Κάς έχει μέρος με τον Πέρι. Τι θέλει ο Κάς αυτή τη στιγμή στο ρίγκ να ανακοινώσει από τη στιγμή που ο Πέρις έχει πάρει την απόφαση? Και ο Κάς καλός και πρόεδρος είναι, κάτσε να δούμε τι θα κάνει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έπεσες κι εσύ θύμα όπως έπεσε ο Chris Cass, έκανες τις λάθος επιλογές, εμπιστεύτηκες τον Πέρις και σε πρόδωσε. And I'm sorry for that. But, όπως ξέρετε όλοι σας και ξέρεις κι εσύ, ο Chris Cass έχει αλλάξει.
και κάνει αυτό που θέλει το Smack Nation, αυτό που ζητάει ο λαός του Smack. Όμως σε αυτή την περίπτωση ο Chris Gass δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση του Paris. Έχει υπογράψει τη διάλυση της Women's Division and it's too late for that. Αλλά μπορώ να υποσχεθώ ότι όταν ξεφορτωθώ αυτό το σκάμπα, αυτό το τυποτένιο το Paris, θα επαναφέρω όλες τις women πίσω στο ring. Okay? Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι σωστό. Δεν τελείωσα. Έχω να κάνω ένα important announcement, μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Αμέλεια, μπορεί να μην μπορώ να σε φέρω πίσω στο Smack Sun Performer, αλλά έχω another job for you, μια άλλη δουλειά. Διότι εδώ και κάποιο καιρό κάποιοι εξαφανισμένοι στη διοίκηση του ΣΜΑΚ με έχουν εκνευρίσει. Θεωρώ την εξαφάνισή τους συμμαχία με τον Πέρις. Γι' αυτό εδώ και τώρα ανακοινώνω ότι πάω από γενικό διευθυντή το 3B, αυτό το coward, αυτό το δειλό, τον Ιωάννη Πεντούλη. Μπράβο! Μπράβο, Κάς! Και ορίζω ως νέο general manager του ΣΜΑΚ την Αμέλεια. Ναι! Απίστευτο! Πρώτη γυναίκα προσωρινή διευθυντρία στο ΣΜΑΚ. Είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν, Μιχάλη! Ναι, καλά ψυχές, συγκλονιστικό, πάρα πολύ συγκλονιστικό. Ξέρεις τώρα ότι θες να ζητάς, θα χτυπάς την πόρτα και θα είναι η Αμέλεια μέσα και θα περιμένει. Διότι είναι ιστορική και πάλι αυτή η ανακοίνωση για τις γυναίκες του ΣΜΑΚ. Είναι η πρώτη προσωρινή διευθύντρια του promotion. Και τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Μπέρι?